πραγματικά είναι μια πρωτοβουλία της ΙΔΡΟ, του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου. Και αξίζει συγχαρητήριο γιατί γίνεται μια δύσκολη περίοδο που, που περνάει ο τεχνικός κλάδος, όχι μόνο στην κορυφή, αλλά σε όλη την πατρίδα μας. Γι' αυτό αξίζει ιδιαίτερη συγχαρητήριο, ώστε να δουν και οι άνθρωποι που ασχολούνται ακριβώς με το επάγγελμα αυτό, δηλαδή τους υδραυλικούς, πώς γίνεται η ενδοταπέδια θέρμανση και άλλες τεχνικές που αφορούν την θέρμανση των κτηρίων. Για άλλη μια φορά συγχαρητήρια, γιατί είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για να αποκτήσουμε, παρότι την κρίση η οποία περνάει η οικοδομή, να έχουμε μια νέα γνώση η οποία θα είναι χρήσιμη στο μέλλον. Είπατε κρίση στην οικοδομή. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος επενδύει στις νέες τεχνολογίες ώστε να κάνει οικονομία στο ρεύμα που καίει, στο πετρέλαιο που καίει. Είναι σωστή η ερώτησή σας. Είναι εδώ και 5 χρόνια. Υπάρχει μια. Οι νέες οικοδομές είναι υποχρεωτικά να έχουν τέτοιου είδους κατασκευές, γιατί πρέπει να η ενεργειακή τους απόδοση να έχει μια στάνταρ απόδοση. Μια στάνταρ κατηγορία, ώστε, γιατί οι δάλλες δεν μπορούν να ηλεκτροδοτηθούν και να θεωρηθούν νόμιμες κατασκευές. Αυτά αφορά το εξωτερικό κέλυφος της οικοδομής με ειδική θερμομόνωση, αφορά το είδος των καυστήρων, αφορά τα ηλιακά συστήματα και αφορά και τα φώματα τα οποία μπαίνουν στην οικοδομή. Άρα δηλαδή οι σύγχρονες οικοδομές μπορεί να έχουν ένα αρχικό κόστος, ίσως αρκετά μεγαλύτερο από ένα παλαιότερο συμβατικό κόστος, αλλά σίγουρα λόγω τους. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας, είτε από πετρέλαιο είτε από ρεύμα, θα βγει αυτό το κόστος στο μέλλον. Αυτό που μας έκανε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και για την εξοικονόμηση του κόσμου στο θέμα της θέρμανσης και του ζεστού νερού. Ακόμα και ένα καινούριο προϊόν που είναι η ενδοπαίδια ηλεκτρική θέρμανση, η οποία πηγαίνει επιπρόσθετη σε κάποια καινούργια τηλεφωνία σε σπίτια. Σε αυτή την εποχή που η οικοδομία έχει πέσει τόσο πολύ, ενδιαφέρεται ο κόσμος για αυτές τις τεχνολογίες? Αυτές τις τεχνολογίες είναι τα οποία θα μας δώσουν το έμπνευμα να κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και στην εξοικονόμηση πρώτα απ' όλα χρήματος. Και είναι κάποια προϊόντα τα οποία πιστεύουμε ότι πρωτοχωρούμε στον τομέα αυτό σαν υδρό. Αυτό μας κάνει να είμαστε και πιο σίγουροι με την εταιρεία τη συγκεκριμένη που συνεργαζόμαστε, που συνεργάζεται και με τα προϊόντα τα συγκεκριμένα. Και έχουμε τη στήριξή της, έχουν χρόνια πολλά, είναι σε σκανδιναβικά κράτη, το οποίο όπως ξέρετε σκανδιναβικά κράτη στο θέμα της θέρμανσης ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες είναι πολύ πιο μπροστά από τις υπόλοιπες. Αυτή την τεχνογνωσία τη φέρνετε τώρα και στην Ελλάδα. Τη φέρνουμε στην Ελλάδα και θέλουμε να την προχωρήσουμε και μέσα από τα καταστήματα του ΙΔΡΟ και περιμένουμε ακόμα τους επαγγελματίες, τους μηχανικούς και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή, με τους επαγγελματίες όπως προαναφέραμε, να έρθουν να ζητήσουν τις γνώσεις μας και ανάλογα και με το προσωπικό που έχουμε και με τους μηχανολόγους που είναι άπτια κατακτησμένοι πάνω σε αυτό το θέμα, να δώσουμε τις λύσεις που χρειάζονται. Υπάρχουν τα προϊόντα αυτά στο μαγαζί μας? Ανά πάσα στιγμή και ώρα τα προϊόντα αυτά υπάρχουν στο μαγαζί μας. Αρκεί να υπάρχουν ένα ενδιαφέρον, για να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες κινήσεις. Δηλαδή, πρέπει να δώσουμε πρώτα απ' όλα να καταλάβει ο κόσμος σε τι κοινά απευθυνόμαστε και τι προϊόντα είναι αυτά. Η ΕΣΒΕΦ ΕΛΠΗΝ έχει πρόσβαση στις αντισταθμίσεις, στην εξοικονόμηση ζεστού νερού. Έτσι, και η ΝΤΑΦΟΣ, η οποία είναι και αυτή πολύ καλή εταιρεία, έχει σχέση με την ενδοταπέδια ηλεκτρική θέρμανση. Πώς να εξοικονομήσουμε χρήματα, πώς να εξοικονομήσουμε ενέργεια, γίνοντας περισσότερο γνώσεις των αντικειμένων και περισσότερο γνώσεις των θεμάτων που μας απασχολούν. Παρακολουθώ τον συνεταιρισμό υδραυλικό του Δημού Κορινθίας από την ίδρυσή του ως νεαρός μηχανικός από το 1980. Μπορώ να πω ότι είναι ένας συνεταιρισμός πάντοτε σε κάθε εποχή ζωντανός, με δραστηριότητα και με δράση και καλύπτει τις ανάγκες και τις επιστημονικές και τις πρακτικές και τις τεχνικές όλων των έργων που γίνονται στον νομό μας και όχι μόνο. Θέλω να διαπιστώνω κάθε φορά και την ενημέρωση που έχουν οι αντίστοιχοι υδραυλικοί που υπηρετούν και συνεταιρίζονται στον συνεταιρισμό αυτόν, αλλά την καλή γνώση αλλά και την ενημέρωση την οποία φροντίζει ο άξιος πρόεδρος και ο σημερινός αλλά και οι προηγούμενοι. Έτσι λοιπόν,
λοιπόν και εμείς παρακολουθούμε αυτή την πρόοδό τους. Είμαστε συνεργάτες σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουν και για μας είναι η πρώτη φορά που μαθαίνουμε τέτοια ωραία και πρακτικά πράγματα να μπορούμε να τα ελέγξουμε, να τα εφαρμόσουμε και να προχωρήσουμε μαζί. Και γι' αυτό έχει σημασία να έχουμε έναν επαγγελματία υδραυλικό που συνεχίζει να ενημερώνεται, μαθαίνει τις νέες τεχνολογίες και είναι πάντα και βέβαια το κέρδος είναι για όλους και για τον ίδιο τον εγκαταστάτη, τον υδραυλικό και για εκείνον στον οποίο γίνεται η κατάσταση του έργου, αλλά συγχρόνως όμως και για τη συντήρηση του έργου, που μπορώ να σας πω είναι ένα σημαντικό ποσό, το οποίο δυστυχώς στην ελληνική πραγματικότητα αυτή η συντήρηση αγνοείται. Όλα αυτά λοιπόν έρχεται να καλύψει η καλή ενημέρωση, η φροντίδα, η συνεχής ενημέρωση των υδραυλικών του συνεταιρισμού του νομού Κορινθίας και πιστεύω ότι με τις συνεχείς ημερίδες οι οποίες θα κάνουμε και τις ενημερώσεις όλοι θα γίνουμε καλύτεροι. Είμαστε χρόνια συνεργάτες μαζί με τον συνεταιρισμό. Τους θεωρούμε από τους πιο αξιόπιστους στην Ελλάδα. Είμαστε αντιπρόσωποι των εταιριών θέρμανσης όπως η Κούρμο, η Βεντόνε, η Ντάνκος και η ΕΣΒΕ, συνεργασίες δεκαετιών. Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση που προσπαθούμε πλέον, εμείς ας το πούμε η δεύτερη γενιά, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Είναι ένα πρόγραμμα ενημέρωσης με τεχνικά σεμινάρια στους υδραυλικούς και στους μηχανολόγους και πάντα βρισκόμαστε δίπλα τους. Τέτοιες συνέντευξεις τις κάναμε στο παρελθόν και θα τις κάνουμε και στο μέλλον. Μπορεί αυτή η κρίση να έχει κάνει την Ελλάδα να πιστεύουμε ότι όλα έχουν σταματήσει γύρω μας, όμως η τεχνολογία τρέχει, βγαίνουν καινούργια θερματικά, βγαίνουν καινούργια μονωτικά και έχει σημασία αυτή η ενημέρωση. Έχει σημασία, παρότι είναι η κρίση, πρέπει να γίνονται οι ενημερώσεις, τα καλά προϊόντα, ναι, μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβά, αλλά σου εξοικονομούν αρκετά χρήματα. Και τα πάμε γρήγορα στο βασικό, ναι. Απόσβεση. Σε κάποιον λοιπόν που μπαίνει στη διαδικασία, σε ένα σπίτι που δεν έχει καλή συμπεριφορά περιβαλλοντολογική, το να, μπει στη διαδικασία μιας τέτοιας επένδυσης. Από πόσο ξεκινάει για ένα σπίτι 70 τετραγωνικών, ας πούμε, και σε πόσο καιρό κάνεις την απόσβεση. Ένα από τα πιο απλά πράγματα που μπορεί να κάνει κάθε σπίτι είναι, για παράδειγμα, να έχει μία αντιστάθμιση ή να έχει θερμοστατικές κεφαλές. Το κόστος αυτό μπορεί να κυμαίνεται στον τελικό καταναλωτή, δηλαδή προϊόν και εργασία, για παράδειγμα από 300 ευρώ έως μετά, όσο δίνεις, τόσο περισσότερο θα κάνεις και εξοικονόμηση. Είναι αναλογικό. Απόσβηση σε λιγότερο από ένα χρόνο. Και από εκεί και πέρα χρειάζεται το κέρδος για το σπίτι αυτό. Σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή, με έναν εβδομαδιαίο προγραμματιζόμενο θερμοστάτη ή θερμοστατικές κεφαλές, έχεις μια εξοικονόμηση της τάξης του σίγουρα του 15%. Και με μια αντιστάθμιση, άλλο τόσο. Οπότε, καταλαβαίνετε, ένα σπίτι, για παράδειγμα, έχει και πετρέλαιο 1.000 ευρώ ή 2.000 ευρώ, θα έχει αντίστοιχα 200 ή 400 ευρώ. Οπότε αυτά τα προϊόντα, όπως είπα και πριν, μέσα σε ένα χρόνο θα κάνει απόσβεση. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα προϊόντα της εταιρείας, που αντιπροσωπεύει η εταιρεία, που είναι προϊόντα κορυφαίων οίκων ευρωπαϊκών και με τη βοήθεια αυτών μπορούμε να κάνουμε σημαντική εξοικονόμηση σε συστήματα θέρμανσης και αυτοματισμούς. Τι ακριβώς λοιπόν θα μας παρουσιάσετε σήμερα? Σήμερα θα παρουσιάσουμε προϊόντα, αυτοματισμούς που ουσιαστικά είναι μέρος των συστημάτων θέρμανσης κατοικιών, εμπορικών κτηρίων κλπ. Τα οποία κάνουν την εξοικονόμηση ενέργειας που απαιτείται πλέον στις μέρες μας. Υποχρεωτικό κιόλας κανονικά, δηλαδή σε κανονικές χώρες. Αυτά είναι υποχρεωτικά η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων μας. Κάποτε η ενέργεια ήταν πιο φθηνή. Τώρα που ακρίβεινε, όλα έχουν δυσκολέψει. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία προς όφελος εξοικονόμησης ενέργειας και θερμικής άνεσης.